Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πριν πάμε στον καλεσμένο μου να πω ότι έχουμε συνεχώς προειδοποιητικά μηνύματα, alert, για το επόμενο 48ωρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ενδεχομένως να έρθει και στα δικά σας κινητά, καταιγίδες, ραγδαίες, βροχοπτώσεις και ραβνοί στην περιοχή μας. Να έχουμε το νου μας όλα αυτά, γιατί δεν μας αρέσουν καθόλου αυτά τα απρόπτα, τα δυσάρεστα απρόπτα. Και πάμε να καλωσορίσουμε, όπως ήδη προανήγγυλα, τον οικονομολόγο, πρώην Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον Παναγιώτη Κοκόρη, που είναι μαζί μας. Κύριε Κοκόρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Τσόρμπα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να πω καλό από καλό καιρό, να πω χρόνια πολλά λόγω του Πάσχα του καλοκαιριού που ήταν η ημέρα της Παναγίας και να πω δημιουργική πορεία να έχετε και τη φετινή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και για τη δική σας ονομαστική γιορτή στον αέρα, κύριε Κοκόρη. Μετά από όλα αυτά τα ωραία, δεν ξέρω τι περιθώρια έχουμε να μιλήσουμε για ωραία, γιατί από τη μια έχουμε την ενεργειακή κρίση, από την άλλη την ακρίβεια, από την άλλη τις πληθωριστικές πιέσεις. Χθες ο κύριος Κρέκας μίλησε για τη νέα επιδότηση για το ρεύμα που θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυτές τις μέρες ετοιμάζεται το πακέτο της ανακοίνωσης των αντιμετώπισης όλης αυτής της κρίσης από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θέλω τη δική σας έτσι, ματιά απέναντι σε όλα αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να μας πείτε δευτερευόντως από αυτά τα μέτρα τι δεν πρέπει σίγουρα να λείπει, κύριε Κοκόρη. Κυρία Τσόρμπα, επειδή τα βάλατε έτσι πάρα πολύ τάχιστα και μου τα βάλατε όλα... Πολλά και γρήγορα. Πολλά και γρήγορα, να τα πάρουμε ένα-ένα αναλυτικά. Πράγματι είμαστε σε μια δύσκολη χρονική περίοδο. Πράγματι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν ανάγκη στήριξης. Το μέτρο αυτό το οποίο εξήγηλε ο κύριος Κρέκας είναι καλοδεχούμενο. Είναι ένα μέτρο μιας προσωρινής, θα έλεγα, αντιμετώπισης. Όμως το πρόβλημα οριστικά, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε όλοι, το ξέρει και η κυβέρνηση, οριστικά δεν λύνεται. Και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα εκείνα τα εργαλεία, τα εναλλακτικά, ώστε να δημιουργήσουμε την υποδομή και για κάποιες άλλες εναλλακτικές υποδομές που δεν θα έχουμε αυτή την συνεχόμενη επιδοματική πολιτική, γιατί και τα δημοσιονομικά περιθώρια, για να μην κάνουμε και λαϊκισμό, κακά είναι τα ψέματα και αυτά στενεύουν. Κατά συνέπεια, ο λαϊκισμός ή το να λέμε αυτά που αρέσουν στους πολίτες, πιστεύω ότι εφήμερα ικανοποιεί. Αλλά μακροπρόθεσμα διαπιστώνεται ότι όπως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, έτσι και ο λαϊκισμός αποδεικνύεται. Γι' αυτό λοιπόν συμπερασματικά, εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα και όπου χρειαστεί να φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Γραμμή για να μπορέσουμε να δούμε πώς εμείς θα το αντιμετωπίσουμε τη στιγμή κατά την οποία διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεχθεί αν μπορεί ή λαμβάνει κάποια μέτρα εναντίον. Άρα δεν συμμερίζεστε την άποψη εκείνων που λένε ότι θα δοθεί ένα πακέτο, μπορεί να καθυστερεί, αλλά θα δοθεί για αντιμετώπιση όλων αυτών των οικονομικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Βέβαια θα δοθεί και λέω ότι είναι καλοδεχούμενο, αλλά το ζητούμενο είναι θα μπορέσει με αυτά τα συνεχόμενα πακέτα, εάν δεν υπάρξει οριστική λύση του προβλήματος, να συνεχίσει να υπάρχουν περιθώρια δημοσιονομικά τέτοια ώστε να ενισχύονται τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έχω τη γνώμη ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Ήδη άκουσα τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που μιλούσε για συγκρατημένη πολιτική ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο πάνω επίπεδο επενδυτικής βαθμίδας για να μπορέσουμε λοιπόν να είμαστε πιο αξιόπιστοι στις αγορές. Ναι μεν βγήκαμε από την επιτήρηση του μνημονίου, ναι μεν βγήκαμε από αυτή τη στενότητα η οποία υπήρχε σε επίπεδο δημοσιονομικό, αλλά από την άλλη πλευρά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και ξεχύλωμα. Τοποθετούμε πραγματικά ρεαλιστικά, ναι, απλώς λέτε για πρέπει να βρεθούν λέτε άλλες λύσεις πέρα από τις επιδοτήσεις και τις διευκολύνσεις και όλα αυτά. Α, όταν μιλάτε για άλλες λύσεις, γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος. Τι εννοείτε δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα περίμενα να υπάρχουν πολύ πιο γρήγορα βήματα στην αιωλική ενέργεια. Θα περίμενα να υπάρχουν πολύ πιο γρήγορα βήματα στην ηλιακή ενέργεια. Θα φέρει στο λιγνίτι, κάναμε ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω. Μήπως τότε θα μπορούσε
λέω, μήπως να είχε γίνει πιο ποιοτική η παραγωγή του και να μην είχε τόση εκπομπή διοξιδίου, ώστε εκεί που φτάσαμε, αφού καταργήθηκε, ξαναγυρνάμε πίσω, δεν ξαναγυρνάμε στον άνθρακα. Mm-hmm. Ξαναγυρνάμε. Τέτοιου είδους πολιτικές που να έχουν. Εντάξει, βλέπετε όμως ότι όλοι φοβούνται να το πούνε, γιατί δεν είναι αυτή η προοπτική για την Ευρώπη, αλλά η Γερμανία κάνει το κουμάντο της γιατί κοιτάζει την οικονομία της. Άρα και εμείς θα πρέπει να κάνουμε το δικό μας κουμάντο. Είπατε μία λέξη, φοβούνται να το πούνε. Αν, κυρία Τσόρμπα, κάνουμε πολιτική ως φιοκαμψίας και πολιτική θεληματικού χαρακτήρα ή πολιτική, αν θέλετε, της αρεσκίας των πολιτών, χαϊδεύοντάς τους τα αυτιά, και επειδή στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές με αναγκάζετε τώρα να πω και πράγματα που με ξέρετε σαν χαρακτήρα και θα σας επιβεβαιώσω. Δεν υπάρχει λοιπόν αποτίμηση απολογιστική της αξιοπιστίας του κάθε πολιτικού. Οπότε, επειδή και οι Έλληνες, πολλοί από τους Έλληνες έχουν ρηχή μνήμη, δεν θυμούνται πόσες φορές και το τι υπόσχονται οι πολιτικοί και δεν τους κρίνουν με βάση την αξιοπιστία. Κάνω λάθος? Δεν θα πω ότι κάνετε λάθος. Θα πω απλώς ότι νομίζω ότι το να υπόσχονται οι πολιτικοί είναι σύμφυτο της πολιτικής. Πόσοι τώρα από αυτές τις υποσχέσεις τις υλοποιούν και τις κάνουν πράξη, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Γι' αυτό και η πολιτική, αν θέλετε, στην πλειονότητά της έχει απαξιωθεί. Και γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλούς νέους να στρέφουν την πλάτη τους στους πολιτικούς. Λόγω αυτής της απαξίωσης. Εσείς έχετε απογοητευτεί από την πολιτική? Μιλάτε λες και, δηλαδή έτσι πως σας ακούω, αισθάνομαι ότι έχετε μια πικρία από τον τρόπο. Όχι, δεν έχω πικρία. Mm-hmm. Είμαι άτομο της προσφοράς. Είμαι άτομο που, αν θέλετε, το κάνω με όλη την καλή διάθεση. Αλλά επειδή βλέπω και κάποιες επιλογές των πολιτών, δεν κάνω τίποτα άλλο παρά καταγραφή και επισήμανση. Τονίζω πώς βλέπω εγώ την πραγματικότητα, πώς την αντιλαμβάνουμε, πώς την ερμηνεύω. Κύριε Κοκόρη, μια που ερμηνεύετε αυτή την πραγματικότητα, πείτε μου λίγο, τελικά αποφασίζουμε το ποιους θα βάλουμε μπροστά, ποιους θα ψηφίσουμε κυρίως στις βουλευτικές εκλογές, με βάση το οικονομικό μας συμφέρον? Η οικονομία είναι αυτή που κάνει τη διαφορά? Αυτό θα έπρεπε να κάνει τη διαφορά σε πρώτη φάση. Τα εθνικά θέματα και αυτά θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Η ποιότητα της δημοκρατίας να κάνει τη διαφορά. Είναι πολλά. Εξαρτάται λοιπόν πόσο καθένας προκρίνει το κάθε θέμα από όλα αυτά τα οποία ενδεικτικά αναφέραμε. Έτσι είναι και πολλά ακόμη. Δεν είναι μόνο. Ναι. Το θέμα, κύριε Κοκόρη, το θέμα των υποκλοπών. Αλλά η τσέπη του Έλληνα είναι, αν θέλετε, το πρώτο ζητούμενο κατά τη γνώμη μου. Μετά έρχονται τα εθνικά, μετά έρχονται θέματα δημοκρατίας, έρχονται θέματα ποιότητας δημοκρατίας. Το θέμα των υποκλοπών πυροδοτεί το πολιτικό κλίμα αυτή την περίοδο. Πιστεύετε ότι θα κοστίσει όλη αυτή η κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία? Ας περιμένουμε να δούμε την εξέλιξή της. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν εξυπηρετεί η πολιτική αστάθεια, το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση να βεβαιώσει τους Έλληνες πολίτες ότι θα ξεκαθαρίσει το όλο ζήτημα και δεν θα επαναληφθούν ίδια φαινόμενα. Και ένα τρίτο, αν θέλετε, να αλλάξουν πρόσωπα και θεσμοί σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοια έκταση ώστε να προστατεύουν τον Έλληνα πολίτη για λόγους, αν θέλετε, ατομικής προστασίας, ατομικών δικαιωμάτων και ατομικής ελευθερίας. Πάντως, επειδή η οικονομία είναι όντως το μεγάλο ζητούμενο και εκεί που θα κριθεί ενδεχομένως και το έργο της κυβέρνησης, και το λέω αυτό γιατί προβλέπεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και ενεργειακά και από την ακρίβεια. Η ΦΕΤ προβλέπει για αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης το Σεπτέμβρη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα στεγαστικά δάνεια και για όλα αυτά τα οποία αποπληρώνει πολλής κόσμος. Ήθελα να ρωτήσω αν εσείς που είστε φύση και θέση αισιόδοξος, έχετε δηλώσει σε αυτή την εκπομπή πολλές φορές, είστε αισιόδοξος για το χειμώνα? Καθόλου αισιόδοξος δεν είμαι για το χειμώνα. Όμως από την άλλη πλευρά, γι' αυτό τονίζω συνεχώς ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας μπροστά μας
Βλέπω προαναγγελία αυξήσεων στην τιμή του, στις τιμές του αερίου, του ρεύματος και γενικότερα, γενικότερες αυξήσεις οι οποίες πολλές φορές έρχονται λόγω της τάσης. Παραδείγματος χάρη, όταν πάμε σε πάρα πολύ μικρά είδη και βλέπουμε, έβλεπα κάπου εκεί πέρα κάποια χαρτομάντιλα από 0,93 πήγαν 1,35 ή αν θέλετε κάποια λουμινόχαρτα από 0, από 2,75 πήγαν 5,90. Είναι ενδεικτικό ότι δεν μπορεί να έχει διπλασιαστεί το κόστος ή να έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής 40%. Δημιουργείται και μία τάση. Γι' αυτό... Είναι τάση ή είναι σκροκέρδια όπου μπορούν όσοι μπορούν? Εσείς το ονομάζετε σκροκέρδια, το ίδιο λέω και εγώ σκροκέρδια, αλλά όταν έλεγα σε κάποιες εκπομπές και εδώ και πανελλαδικά ότι όταν έχουμε φρενήρες αυξήσεις κάπου πρέπει να μπαίνει περιορισμός, με κατηγορήσατε κι εσείς ότι έχω σοσιαλίστες απόψεις. Και είπα, αν θέλετε ιδεολογικά... Εντάξει, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κατηγορό να πει σε κάποιον ότι μπορεί να έχει σοσιαλιστική άποψη για κάτι. Θεωρώ ότι... Θα σας πω γιατί το τονίζω αυτό. Πιστεύω ότι η αγορά πρέπει να λειτουργεί ελεύθερα αρκεί να υπάρχουν κανόνες υγιής. Και όταν λέω κανόνες υγιής, μην από την ελεύθερη αγορά και τον ελεύθερο ανταγωνισμό πέσουμε στα καρτέλ ή πέσουμε στα μονοπόλια. Αυτό είναι το άλλο άκρο. Mm-hmm. Και από την άλλη πλευρά, μην πέσουμε στη διατίμηση όλων των τιμών. Ο επιχειρηματίας οφείλει να έχει ανάρτηση την τιμή, να αναγράφει την ποιότητα του κάθε αγαθού, να υπάρχει διαφάνεια και ο καταναλωτής να επιλέξει. Κύριε Κοκόρη, όταν όμως είμαστε σε έκτακτες περιόδους όπως σήμερα, όπου έρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα ή έρχεται η βενζίνα και μέρα με την ημέρα βλέπουμε ότι έχει αλματώδεις αυξήσεις ή όταν βλέπουμε ότι μιλάνε για νοθευμένα, ακούμε για νοθευμένα καύσιμα, ακούμε για νερωμένα καύσιμα και πολλά άλλα ακόμη, σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι η πολιτεία επιβάλλεται να κάνει ελέγχους, να υπάρχει διαφάνεια ώστε ο καταναλωτής να μην λαμβάνει νοθευμένη βενζίνα που θα έχει και το αυτοκίνητό του πιθανόν να το καταστρέψει και από την άλλη πλευρά να την πληρώνει πανάκριβη. Ναι. Κύριε Κοκόρη, λοιπόν... εμείς περάσαμε, οι Έλληνες εννοώ, τα μνημόνια. Τώρα βγήκαμε από την εποπτεία, μετά ήρθε η πανδημία. Τώρα η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω, μετά από τόσα χρόνια, θα κάνω αυτή την ερώτηση που την άκουσα πάρα πολύ το καλοκαίρι, είναι η πρώτη μου εκπομπή μετά το καλοκαίρι. Επομένως, θέλω να σας πω, πήγα και σε διάφορα μέρη φέτος, έβλεπα πολλές ταβέρνες, πολλά μέρη να είναι πίτα στην κίνηση. Πολύ κόσμο. Και παντού ακούω το ίδιο. Ο Έλληνας τελικά έχει λεφτά. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Είστε ένας άνθρωπος που είναι κοντά και στον λαό και στην οικονομία και στην... είστε φοριακός, γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Έχουμε τελικά λεφτά που δεν τα δείχνουμε, τρώμε τα λεφτά που βγάζουμε, χρωστάμε, τι γίνεται? Θα σας πω ότι αυτό είναι σχετικό. Πρώτη παρατήρηση είναι ότι 2 χρόνια 3 τώρα ο Έλληνας είχε πιεστεί και δεν είχε πάει σε διακοπές. Είχε περιορίσει τις εξόδους. Το δεύτερο είναι ότι αν ρωτήσετε και αν ρωτήσετε πάρα πολλούς, θα σας πούν το θέμα της ακρίβειας ότι είχε φρενήρεις τιμές σε διάφορες περιοχές, αλλά και από την άλλη πλευρά, πριζόλα παραδείγματος χάρη 17 και 18 ευρώ μοσχαρίσια. Απ' την άλλη πλευρά όμως τι, άκουσα μία κοπελιά σε ένα κομμωτήριο που λέει 2 πίτσες και μία σαλάτα 65 ευρώ. Αν δεν την ξανατρώω που να έχω 100 χρόνια να φάω. Άρα λοιπόν είχαμε και ένα στάδιο δοκιμασίας που όσοι Έλληνες πήγανε και πήρανε το πικρό ποτήρι της ακρίβειας, πιστεύω ότι θα είναι πολύ περισσότερο συγκρατημένοι και περισσότερο επιλεκτικοί στις διάφορες κινήσεις τις οποίες θα κάνουν. Ναι. Θα πάμε πλέον σε διαδικασίες επιλογών. Δεν πιστεύω ότι ο Έλληνας έχει τόσα πολλά λεφτά, τόσα πολλά χρήματα και τέτοια αποθέματα που μπορεί να ξοδέψει. Γι' αυτό όσοι αυτό το πιστεύουν μπορούν να ξεκινήσουν από τον περίγυρό τους. Μπορεί να πάνε στο καφενείο της γειτονιάς, στην ταβέρνα της γειτονιάς, να καθίσουν έξω από τον καφενέ, να μιλήσουν με 10-15, να πάρουν το μέσο μήνυμα.
Κύριε Κοκόρη, δεν μπορώ να μην κάνω αυτή την ερώτηση και μετά θα περάσουμε στον τομέα που ασχοληθήκατε πάρα πολύ, δηλαδή στη κοινωνική ασφάλιση. Αλλά θέλω να ρωτήσω, εσείς θα ξαναείστε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης? Όπως επίσης, πριν απαντήσετε, συγγνώμη, συγχωρήστε με, να ρωτήσω και αυτό. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί στις προηγούμενες εκλογές το όνομά σας και, και για το Δήμο Καλαμαριάς. Γενικά σας ενδιαφέρει η κεντρική πολιτική σκηνή, η αυτοδιοίκηση, ή σας ενδιαφέρει να δείτε τις κινήσεις? Πολύ γρήγορα είπατε ότι ενδιαφερόμουν και για το Δήμο Καλαμαριάς. Εγώ είπα το εξής πολύ παλιότερα. Το είχε ακουστεί το 10-12. Mm-hmm. Ότι ας πούμε ενδιαφερόμουν για το Δήμο Καλαμαριάς ύστερα από πρόταση κάποιων. Εγώ εκείνο το οποίο δηλώνω, κυρία Τσόρμπα, είναι ότι είμαι παρόν. Είμαι άτομο των αγώνων και της καθημερινότητας. Και από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά. Άρα προς το παρόν, σαφής. Βλέποντας και κάνοντας προς το παρόν, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, έχω μάθει να αγωνίζομαι από 12 χρονών παιδί. Δεν είμαι ούτε παιδί της σοκολάτας, ούτε παιδί της προστασίας, ούτε παιδί που κάποιοι να με έχουν προωθήσει. Ό,τι έχω αποκτήσει, το έχω αποκτήσει με κοινωνικούς αγώνες, το έχω αποκτήσει με προσπάθεια. Το έχω αποκτήσει με υπάρχουν πολλά σοκολατόπεδα στην παράταξη, κύριε Κοκόρη. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Mm-hmm. Είπα τι δεν είμαι. Mm-hmm. Έτσι, και αυτό προσδιορίζουμε. Τώρα, αν κάποιοι προσδιορίζονται ή χαρακτηρίζονται, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο. Ναι. Σωστά. Σωστά. Κύριε Κοκόρη, πάμε τώρα λοιπόν στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Εκεί ο κύριος Χατζηδάκης προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα για γρήγορη απονομή συντάξεων. Έχουμε το θέμα των συντάξεων χειρίας, των αναπηρικών συντάξεων που εκεί κάνατε πάρα πολύ δουλειά εσείς. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που γίνονται μέχρι στιγμής και πού πιστεύετε ότι έχουμε μείνει πίσω. Μη μου βάζετε αυτό το ερώτημα, θα πω ότι έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσω είναι ότι όταν γίνονται κάποιες εξαγγελίες, όπως ο φίλος μου καθόλου υπουργός ο κύριος Βρούτσης είχε πει με ένα κλικ θα βγάζουμε συντάξεις. Πρέπει αυτό το θέμα των εκκρεμών συντάξεων κάποια στιγμή να λυθεί. Δεν μπορεί η χείρα να περιμένει να βγει η σύνταξή της και 2 και 3 και 5 και 10 μήνες, τη στιγμή κατά την οποία ο υπολογισμός τη σύνταξη χειρίας είναι μια απλή αριθμητική πράξη. Με το θάνατο του συνταξιούχου, έτσι, μια απλή αριθμητική πράξη. Αυτές δεν έπρεπε να καθυστερούν. Οι αγροτικές συντάξεις, αυτές που δεν ήταν με εισφορές, δεν έπρεπε να καθυστερούν. Και από την άλλη πλευρά, εάν δεν ενοποιηθούν όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα, παραδείγματος χάρη, αυτές που μεσολαβούν και άλλα κράτη, το βλέπω να καθυστερούν πάρα πολύ. Εκεί που υπάρχει διαδοχική ασφάλιση και εκεί βλέπω να καθυστερούν. Εάν δεν προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς η μηχανογράφηση και αν δεν γίνει πιο οργανωμένη και πιο αποτελεσματική δουλειά, φοβάμαι πάρα πολύ ότι οι διαμαρτυρίες, το απέφχουμε αυτό, θα συνεχίσουν να υπάρχουν για το θέμα των συντάξεων. Σε σχέση με τους αναπήρους. Εκεί στους αναπήρους είχαμε βάλει κάποια δυνατά γερά θεμέλια, κάναμε κάποια καινοτόμα βήματα θα έλεγα. Και όταν λέω καινοτόμα βήματα, αυτό ήταν γενικά αποδεκτό από όλους. Κάτι το οποίο θεωρούνταν αυτονόητο. Να κάνουμε ΦΑΠΑ 43 παθήσεις, έκρυβε πίσω του πάρα πολύ δουλειά. Δουλειά που δεν είχε γίνει δεκαετίες. Αυτά τα βήματα λοιπόν τα οποία κάναμε, καλό θα είναι η σημερινή κυβέρνηση να τα προχωρήσει παραπέρα, γιατί στους ΑΜΕΑ πρέπει να δείχνουμε σταθερότητα, σταθερό προσανατολισμό ότι είμαστε ευαίσθητοι από πλευράς δηλαδή ευαισθησίας, αλλά και να συναισθανόμαστε την ταλαιπωρία την οποία υφίστανται τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Γι' αυτό και οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι συντομότατες και όχι χρονοβόρες. Έχουν που έχουν τον καημό τους και την ταλαιπωρία τους, ας μην έρχεται και η πολιτεία να την επιβαρύνει. Ναι. Ας έρχεται να την ελαφρύνει και να τους ανακουφίζει τουλάχιστον από πλευράς περιορισμού των γραφειοκρατικών εμποδίων και διαδικασιών. Κύριε Κοκόρη, εδώ και πολύ καιρό υπάρχει μια μεγάλη πίεση προς την κυβέρνηση, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικότερα από την αντιπολίτευση, για το θέμα του ΕΚΑΣ. Πολλοί εικάζουν ότι μπορεί να ανακοινωθεί κάτι τέτοιο στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, την επιστροφή δηλαδή του ΕΚΑΣ. Θεωρείτε ότι είναι, αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι στη σωστή κατεύθυνση? Εγώ θα σας πω, επειδή μου βάζετε ένα μέτρο, εγώ θα πω σε γενική πολιτική.
Το πρώτο μέτρο είναι γενικές αυξήσεις σε θέματα ανεργίας, θέματα συνταξιούχων. Έχουν αυξηθούν οι συντάξεις εδώ και 12 χρόνια. Έτσι, αυτές οι αυξήσεις πρέπει να δοθούν. Αλλά και ποιες αυξήσεις? Είναι νομοθετημένες. Από το 2015 η αύξηση των συντάξεων έχει νομοθετηθεί από 1 πρώτου του 2023. Και λέει, πόσο έχω ΑΕΠ, 5% αύξηση. Πόσο έχω πληθωρισμό, 10%. 10 και 5, 15, δια 2, το 50%, 7,5%. Αυτό είναι λοιπόν με νόμο του κράτους. Οπότε υποχρεωτικά η κυβέρνηση θα το δώσει. Απ' την άλλη πλευρά εκκρεμούν κάποια αναδρομικά, τα οποία δεν ξέρω αν δοθούν, επειδή από όσο γνωρίζετε κι εσείς, άκουσα κάποιες δηλώσεις ότι θα εξαρτηθεί από το θέμα των δημοσιονομικών περιθωρίων. Όμως, σε ένα κράτος δικαίου, όταν κάποιος υπουργός κατά καιρούς βγαίνει και λέει, κύριε, μην κάνετε προσφυγές, γιατί είτε κάνετε είτε δεν κάνετε, και αυτοί που κάναν κέρδισαν τις προσφυγές για να πάρουν από το Μάιο του 2015 μέχρι το 2016, έχω τη γνώμη ότι η πολιτεία πρέπει εντονότατα να προβληματιστεί και να βρει εκείνα τα περιθώρια, γιατί αυτό είναι και δίκαιο και ηθικό. Τα περιθώρια εκείνα τα δημοσιονομικά που θα ικανοποιήσουν και αυτούς τους ανθρώπους για λόγους ηθικής, για λόγους δικαιοσύνης, για λόγους ισοτιμίας. Κύριε και πάμε παραπέρα. Mm-hmm. Πέραν από τη γενική, λοιπόν, από τις γενικές αυξήσεις όπως ανεργία, αυξήσεις συντάξεις και όλα αυτά, θα πρέπει να πάμε στο φορολογικό, όπου εκεί πρέπει, είμαι από εκείνους που πρώτος είχα μιλήσει για την μείωση σε πρώτη φάση του 50% και μετά στο 100% του τέλος επιτιδεύματος εδώ και αρκετά χρόνια, και τούτο γιατί βγαίνοντας από τα μνημόνια, το λέω τώρα και το τονίζω, γιατί ήταν ένας μνημονιακός νόμος το πρώτο, και δεύτερον πρόκειται για κεφαλικό φόρο. Με την ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης, όπως ξέρετε, πληρώνεις τέλος επιτιδεύματος. Αυτό είναι αντικίνητρο και στη δημιουργία και στη διατήρηση επιχείρησης. Το ένα. Το δεύτερο, η κατάρρευση της φοράς αλληλεγγύης, την οποία την έχει τονίσει η κυβέρνηση, και από εκεί και πέρα, κατ' εξαίρεση. Και με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν βλέπω ότι η Γερμανία μειώνει τους συντελεστές του ΦΠΑ, εγώ το έχω τονίσει, αμήν, μόνο για τον καιρό αυτό της ακρίβειας, να πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμόσει μειωμένους φορολογικούς συντελεστές του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Βέβαια, τώρα που βγαίνουμε από την εποπτεία, δεν ξέρω γιατί πρέπει για όλα να παίρνουμε άδεια. Κύριε Κοκόρη, δεν έχω άλλο χρόνο. Κρατώ. Να μου βάλετε 100 θέματα μαζί. Με πάτε έτσι, είμαστε εμείς, έτσι είμαστε γρήγοροι, αλλά και εσείς είστε καλό συμπαίκτη με την ίδια έννοια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοκόρη. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί.